το meeting Παπαφλέσια 2020 μπορεί να μην ήταν διεθνές και να μην είχε κόσμο στις κερκίδες, ελέω των υγειονομικών πρωτοκόλων που επιβάλλει ο κορονοϊός. Παρ' όλα αυτά, συγκέντρωσε αρκετούς διακεκριμένους και ανερχόμενους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, πολλοί εκ των οποίων κυνηγούσαν επιδόσεις πριν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το αγωνιστικό μενού περιλαμβάνει 8 δρομικά και 3 αλτικά αγωνίσματα, με την Έλλη Δελγιάννη να πραγματοποιεί εξαιρετική κούρσα στα 800 μέτρα, όπου άγγιξε ένα ρεκόρ ηλικίας 35 ετών. Η 18χρονη αθλήτρια με 2.06.64 πλησίασε το ρεκόρ K20 που κρατά από το 1985 με 2.06.36 η Ειρήνη Θεοδωρίδου. Στο μήκος, το φράγμα έσπασε ο Αλέξανδρος Περιστέρης, ο οποίος στο αγώνισμα όπου 13 χρόνια νωρίτερα ο Μεσσίνιος Λούις Τσάτουμας είχε πετύχει το εντυπωσιακό 8.66, κατόρθωσε να αφήσει στο παρελθόν, ξεπερνώντας για πρώτη του φορά τα 8 μέτρα. Η προσπάθεια είναι όντως δύσκολη για να κάνουμε στο υψηλότερο επίπεδο αθλητισμό. Λόγω συνθήκων, ειδικά φέτος δεν είχαμε τις κατάλληλες συνθήκες για να κάνουμε την καλή προπόνηση που θα θέλαμε. Κατά τα άλλα, η σκληρή δουλειά και πάνω απ' όλα το να πιστεύεις αυτό που κάνεις, στο τέλος σε οδηγεί σε ένα καλό δρόμο. Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ καλός αθλητής στην εποχή του. Και σαν στόχο, στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω τη θέληση και πιστεύω θα τον περάσω κάποια στιγμή. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, έτσι, γυμναζόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, σε στάδια καταδελειμμένα, έτσι, χωρίς πολλά υλικό και τεχνική υποδομή. Έχει βγάλει ένα μέρος αυτό που μπορεί. Περιμένουμε περισσότερα, είναι η Ολυμπιάδα του χρόνου. Μίλαμε περισσότερα, θα τα πούμε συνέχεια. Με την τρίτη προσπάθεια πέρασε στο υπηκοντό η Νικόλ Κυριακοπούλου, κάνοντας 4.40 από όπου και ξεκίνησε, ενώ ατομικό ρεκόρ με 4.16 έκανε η 20χρονη Αριάδνη Αδαμοπούλου. Στο αγώνισμα των 100 μέτρων, ο πρωταθλητής των εμποδίων Κώστας Δουβαλίδης έτριξε σε 10.62 και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης ακολούθησε με 10.64. Ο ίδιος αθλητής στο αγώνισμα των 200 μέτρων είχε ατομικό ρεκόρ με 21.28. Στα 100 μέτρα των γυναικών, η Ραφαέλα Σπανουδάκη έκανε 11.66, η Άννα Κιάφα έτριξε σε 24.71 σε μια πολύ καλή επίδοση και μια πρόβα για τα 400 μέτρα με εμπόδια. Στα ψηλά εμπόδια, η Αναής Καραγιάννη έκανε ξανά 13.50 και ισοφάρισε το ατομικό της ρεκόρ, ενώ στο 400 η Ελπίδα Καρκαλάτου έμεινε σταθερή στα 53.85. Στο αγώνισμα των 800 μέτρων των ανδρών, ο Χαράλαμπος Λαγός έκανε 1.50.55, με τον Κεραμά να κάνει 1.51.35.